Δεν το αμφισβητεί κανείς. Ναι, σημαία του λαού μαζί. Ότι κατέβασε μια σημαία όταν άλλοι τρέχανε σαν τα κατσίκια να κρυφτούν. Και ο οποίος κύριος Γκλέος λοιπόν μας είπε ότι θα ήταν ανήθικο πολιτικά να χρησιμοποιήσετε τον πόνους και αν είσαστε πρώτο κόμμα, έστω και να πάρετε 40% και 45%, δεν, ναι. Και 45% δεν θα δεχτείτε να κυβερνήσετε με τον πόνους και να ξανακάνετε εκλογές. Αυτό είναι επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ή είναι του κυρίου Γκλέζου, το οποίο δεν θα ήταν και καταστροφή, διότι ο καθένας έχει μία άποψη, ας πούμε, και μες στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχετε πει. Προφανώς. Είναι επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αυτή. Δεν είναι επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η επίσημη θέση όμως του ΣΥΡΙΖΑ, διότι πιάνει επαφή με τον πυρήνα αυτής της άποψης σε σχέση με την απλή αναλογική, είναι πως οποιαδήποτε στιγμή, τώρα, αύριο, εάν έρθουν κόμματα μέσα στη Βουλή και πούνε να κάνουμε τώρα την απλή και άδολη αναλογική με πολιτική δέσμευση για να συμπεριλαμβάνεται, για τη συμπερίληψή της στην αναθεώρηση του συντάγματος ως μονίμου και παγίου εκλογικού συστήματος και όχι για δύο χρόνια επειδή είναι η αριστερά πρωτοθυρών της εξουσίας, εμείς το ψηφίζουμε τώρα και με αυτή την έννοια απεκδιόμαστε της του πόνους. Δηλαδή αυτό το έχουμε πει 100 φορές μέσα στη Βουλή. Και ο Μανώλης και εμάς. Καταλάβατε. Ναι, αυτό είναι άλλο. Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία συμφωνούσε να το ψήφιζε τώρα. Αν η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ όπως κατά καιρούς έχουν πει, η Δημάρη που είχε πει πρόπερ, που είναι τώρα απλή αναλογική με 200 ψήφου και ταυτόχρονα πολιτική δέσμευση ότι θα είναι στην ύλη την αναθεωρητέα του συντάγματος ως παγίου και μονίμου συστήματος, το ψηφίζουμε τώρα. Ακόμα και αν είμαστε 15 μονάδες μπροστά. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει. Και άρα ο πυρήνας της σκέψης του Μανώλη που το τραβάει για να δείξει, ας πούμε, ότι εμείς μένουμε σταθεροί στις αξίες μας, έχει μια βάση. Έτσι, ναι, ωραία, βάση έχει θεωρητική. Δεν είναι η επίσημη μας θέση, σας... το γνωρίζει και ο ίδιος ο κύριος Γκλέζος. Πλην όμως, επαναλαμβάνω, κάθεται και το φέρνει στο δημόσιο διάλογο με έναν τρόπο που ο ίδιος ξέρει πολύ καλά. Το φέρνει τραβώντας το στα δάκρυα. Το τραβάει λέγοντας ότι αν δεν θέλετε τέτοια ξανά εκλογές, δώστε μας 51%. Πάντως η στρατηγική μας δεν είναι για υπάλληλες και αλλεπάλληλες εκλογές. Σε αυτό είμαι πάρα πολύ σαφής. Δεν είναι. Θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοβουλία για να ψηφιστεί. Πέντε φορές για να μην ρισκάρει ο ελληνικός λαός. Εγώ θα πω κάτι απλό. Για να μην ρισκάρει ο ελληνικός λαός, διότι μπορεί να μην το λέει μόνο ο κύριος Γκλέζος, μπορεί αύριο μεθαύριο να το λένε πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Γκλέζος να είναι ο πρώτος. Εγώ λέω, γιατί πριν τις εκλογές αυτές που έρχονται, δεν αλλάζουμε τον εκλογικό νόμο και μάλιστα όχι μόνο την κατάργηση του πόνου των 5 ευρώ, μια συνολική πολιτική μεταρρύθμιση, να σπάσουμε τις μεγάλες περιφέρειες της Β' Αθήνας, να φύγει τον πόνου, να, αν θέλετε, σου να συζητήσουμε και τις θητείες. Αν το προτείνει, εμείς θα το όχι, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει. Όχι, προσέξτε. Δηλαδή, όχι, προσέξτε. Κύριε Βούτση, είναι κομμάτι τη προγραμματική συμφωνία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Το να πάμε σε αλλαγή του εκλογικού νέου. Άρα μπορεί να έρθει στη Βουλή του συνεργαζόμενου στην κυβέρνηση. Ας έρθει, δεν πειράζει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην θέλει να το συζητήσει. Ας έρθει λοιπόν. Όχι, δεν κατάλαβα. Εμείς το έχουμε συζητήσει στο Πασόκ. Εμείς το Πασόκ το έχουμε συζητήσει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το να έρθει στη Βουλή μια τέτοια συζήτηση. Να έρθει στη Βουλή μια τέτοια συζήτηση. Για να ξεκαθαρίσουμε όλοι, να μην ρισκάρει ο ελληνικός λαός δεύτερες και τρίτες εκλογές. Εάν φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή πρόταση για κατάργηση του πόνους, η οποία θα λέει κατάργηση του πόνους, σπάσιμο το μεγάλο περιφέρον, δηλαδή μια πολιτική μεταρρύθμιση, βεβαίως. Είναι κομμάτι της προγραμματικής. Εγώ για το Πασόκ μιλάω, κύριε Καμπουράκη. Πασόκ, όταν... Εγώ μιλάω εκ μέρους του Πασόκ. Δεν μιλάω προς τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία δεν θα τηρήσει το λόγο της. Ακούστε λίγο. Αν το Πασόκ από μόνο του. Δεν θα τηρήσει το λόγο της. Αφού σας μπλόκαρε Σαμαράς τώρα, μην τρελάτε. Έχουμε προγραμματική συμφωνία. Σας λέω λοιπόν, αν έρθει νόμος στη Βουλή που καταργεί τον πόνους των 50 εδρών, σπάει τις μεγάλες περιφέρειες και πάμε σε μια. Σε μια αλλαγή του εκλογικού νόμου, μια μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση, βεβαίως το Πασόκ θα ψηφίσει. Διαφωνείτε με τον κύριο Βενιζέλο που λέει ότι το πόνους να πηγαίνει σε κόμματα που από πριν θα έχουν πει ότι θα συνεργαστούν για την. Ο κύριος Βενιζέλος είπε κατάργηση του πόνους των 50 ευρώ. Αυτό που σας είπα προηγουμένα δεν το έχει πει ο πρόεδρος. Είναι κατάργηση του πόνου των 50 ευρώ. Είναι πρόσφατο αυτή η δηλώση που έχει κάνει. Κύριε Μπούτση, γιατί δεν πάτε εσείς στη Βουλή λοιπόν ένα. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Όχι, γιατί δεν πάτε στη Βουλή, θα το ψηφίσει με τον τρόπο. Θα το ψηφίσει με τον πιο επίσημο τρόπο. Τελικά, το λέτε, δεν το φέρνετε.
Το Πασόκ το λέει, δεν το φέρνει. Όλοι το λένε, το δεν Πασόκ. Το φέρνει κανείς και εμείς μένουμε πίσω. Αν προλάβατε, αν καταλάβατε, δεν είπε περί απλής αναλογικής ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε κατάργηση του πόνου, σπάσιμο μεγάλων περιφερειών. Δεν είπε περί απλής αναλογικής. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή. Αυτό σου λέω. Θέλει μια συζήτηση λοιπόν. Απλή και άδολη αναλογική. Εσείς λοιπόν όταν λέτε. Εσείς δηλαδή όταν γίνεται κυβέρνηση θα το προωθήσετε αυτό για να. Έτσι έχουμε πει. Έτσι έχετε πει, αυτό θα κάνετε, δηλαδή για τις μεθεπόμενες εκλογές. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όλα όσα έχουμε πει, κύριε Οικονομέ. Επ' αυτού νομίζω ότι η Τρόικα δεν θα είχε καμία αντίρρηση ούτε τώρα ούτε. Δεν θα υπάρχει μέσα στο μέλλον. Γιατί αν, αν είχε αντίρρηση. Εμείς θα το προωθήσουμε άμεσα πάντως. Έτσι όπως το λέτε, είναι παρεξηγήσιμο. Ότι όπου έχει αντίρρηση η Τρόικα δεν θα το κάνει. Πάντως, επειδή ο κύριος Γκλέζος έβαλε ηθικό ζήτημα, άλλο είναι ο δικοματισμός να παίρνει 85% και άλλο να παίρνει 50-55%. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, διότι πάλι να το πάρουμε διαχρονικά. Όταν το Πασόκ έπαιρνε 47%, υπήρχε μια λογική να υπάρχει το μπόνους των 50 εδρών. Όταν τώρα το πρώτο κόμμα κινδυνεύει να μην πάρει ούτε πάνω από το 30, προφανέστατα εδώ υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Και θεωρώ ότι πριν τις εκλογές πρέπει να γίνει αυτό. Για και να δεν παίρνει το Πασόκ μια πρωτοβουλία, ακούστε, κύριε. Εμείς το έχουμε βάλει στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε υπογράψει προγραμματική συμφωνία. Το έβαλε ο πρόεδρος. Δεν το κάνει. Να λέει ότι δεν πρέπει να κάνει. Δύο λεπτά. Να το φέρουν. Επειδή ακούσαμε αρκετά τους κύριους, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Καταρχήν, η προσωπική μου άποψη είναι και νομίζω και του.